Στο πεδίο τη οικονομία, τέλο στον διπλό πονοκέφαλο των εισφορών για όσου είναι μισθωτοί, αλλά έχουν και μπλοκάκι, φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Μάλιστα, από την ψήφισή του δεν θα απαιτείται πια η πληρωμή διπλών εισφορών. Κάτι που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδε εργαζόμενου. Απαλλάσσονται από το βραχνά των διπλών εισφορών χιλιάδε ασφαλισμένοι από το 2020. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασία, όσοι μισθωτοί διατηρούν παράλληλα και μπλοκάκι, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν σε δύο ταμεία. Είναι θετικό και είναι πάρα πάρα πολύ σωστό. Δεν μπορεί να πληρώνει διπλές φορές επειδή έχει μπλοκάκι. Μια ασφάλεια. Φτάνει και περισσεύει. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όσοι είναι εμιστοτοί και έχουν παράλληλα έσοδα από μπλοκάκι, θα πρέπει να πληρώνουν διπλές φορές περίθαλψη και για σύνταξη, αναλόγα με το μισθό αλλά και το εισόδημα που λαμβάνουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε, που θα είναι και μισθωτοί, θα απαλλάσσονται πλήρω εάν οι κρατήσει από τον μισθό του καλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα ισχύσει με το νέο καθεστώ. Σίγουρα θα πρέπει οι διπλέ εισφορέ να καταργηθούν ή αν θέλετε να υπάρχει δυνητικότητα, εάν κάποιο θέλει να έχει διπλή εισφορά, αλλά να έχει και διπλή σύνταξη. Ωστόσο, αν ο καταβαλούμενο μισθό δεν επαρκεί, τότε ο ασφαλισμένο θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον μπλοκάκι κατ' ελάχιστον το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση των 210 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτό με μισθό 650 ευρώ που διατηρεί ταυτόχρονα και μπλοκάκι, επί του μισθού του υπολογίζονται τι φορέ σύνταξη και υγεία 176 ευρώ. Ο συγκεκριμένο ασφαλισμένο θα πρέπει να καταβάλει τι 34 ευρώ για τον μπλοκάκι. Ενώ ο μισθωτό με μισθό 1000 ευρώ πληρώνει τι σύνταξη και υγεία 271 ευρώ, άρα απαλλάσσεται από τι φορέ για τον μπλοκάκι. Το δεύτερο εξάμεινο του 2020 αναμένεται και η μείωση εισφορών για τους μισθωτού, αλλά μόνο για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση.